Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία. Στέργιος Αναστασιάδης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Αναστασιάδη? Καλά, κύριε Ζαγορά. Πώς περνάτε εκεί στα εξωτικά? Έχετε το ρεπορτάζ? Τέλεια, τέλεια. Το ρεπορτάζ για Πασαραϊκάρα? Το έδωσα εγώ στην αρχή. Το ψάξα, γκούγκλαρα. Πήραμε και άλλη παιχτάρα. Ποιον πήραμε? Το Μούργο από τη Βέρεια. Το Μούργο, το ξέρω. Ο Μιχάλης, πώς το λένε, έσταζε μέλη για τον Μούργο πριν όταν βγήκαμε. Πεχτάρα, λέει. Και να δώσω την αποκλειστική είδηση σε παγκόσμια αποκλειστικότητα ότι στοχεύει ο ΠΑΟΚ σε πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ. Σε πρώην, ναι. Ο Πασαραϊκός. Μπράξει, ναι, ναι, ο Πασαραϊκός, ο ΠΑΟΚ, ναι, ο Πασαραϊκός, ο Πασαραϊκός. με πολλές παραστάσεις στη Σούπερ Λίγκα και από τον ΠΑΟΚ πέρασε. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, Έλληνας. Θα δούμε όταν ολοκληρωθεί θετικά και οριστικά, θα σας πω. Αλλά την ώρα που η ομάδα στη Super League 2, Γιώργο Δεν, δηλαδή η Βέρεια, μετά τον σκασμό χρημάτων που έβαλε η οικογένεια Μπίκα χωρίς αντίκρισμα, χωρίς να φταίει η ίδια, η Ξάνθη έχει τα δικά της θέματα, η Νίκη Βόλου κάτι πάει να κάνει, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει σε βαθμό που να την πούμε έτσι διεκδικήτρια της Ανόδου, η Λάρισα νέα εποχή, δεν ξέρει κανείς τι και πώς, άρα ο Πασαραϊκός κινείται πολύ δυναμικά. Έχουμε ένας πρόεδρο, από ό,τι μαθαίνω, ναι. Ο Τάσος Καζίας, βέβαια. Ναι. Τάσος Καζίας. Και αντιπρόεδρο τον κύριο Χατζηδημητρίου. Βέβαια. Λοιπόν. Ένας Πασαραϊκός που μαθαίνω ότι απέρριψε τον Ινούα, Γιώργο. Τον Νίκη. Να το μοιραστώ αυτό με τον Νίκα. Νίκα, Νίκα, ναι. Νίκα, Νίκη. Ήτα. Τον άφησε Λαμία. Τον άφησε Λαμία. Ναι. Και στην ανόρθωση την έπιασε. Αυτός ανήκει στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Ήταν και στις πρώτες μέρες στις προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία πριν ανέβει η ομάδα. Αλλά δεν πήρε τον δρόμο για Ολλανδία. Αυτός τον έκοψε ο Λουτσέσκο. Ήταν ο νέος Φραντζέσκος, έτσι. Αυτός δεν είναι ο Νινούα. 100% αυτός, βέβαια. Αποτυχημένη επένδυση. Πάμε παρακάτω. Καλή επιτυχία στον Νινούα. Καλή επιτυχία στον Τέιλορ. Αν θα βρει ομάδα. Καλή επιτυχία στον Μουρκ. Καλή επιτυχία και στο Ζαμπά. Όταν μάθουμε τι κάνει, γιατί. Έχει κάνει κοπάνα, Γιώργο. Αποκλείεται, Στέργιο, αποκλείεται. Δεν σε πιστεύω. Δεν έχει ενημερώσει άνθρωπο τι και πώς που βρίσκεται, τι κάνει, πότε θα γυρίσει. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται και έχει στηρίξει τα πλάνα του Λουτσέσκου στο Ζαμπά και έχει εκτεθεί, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι συμπεριφορά αυτή για επαγγελματία. Εγώ εικάζω ότι μάλλον θέλει να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στα άκρα. Μήπως ο ΠΑΟΚ τον κάνει διακοπή συμβολέου και μήπως πάει να υπογράψει κάπου τζάμπα. Αλλά κορόιδα δεν υπάρχουν, θα πω εγώ. Στο φίλο μου το λέω και στους μάνατζερ του. Άκου κοπάνα. Κατηγορεί, ακούστε κυρίες και κύριοι, πώς κατηγορεί ο δημοσιογράφος τον Μπέκερ. Μα έπρεπε κοπάνα, να είναι. Όχι, όχι, όχι. Έπρεπε να είναι. Σκασιαρχείο, να το πω, τι να πω. Έπρεπε να είναι στην Θεσσαλονίκη 26 Ιουνίου, γιατί ξεκινούσε η προετοιμασία 27. Στα σέρα το λέγανε Σβόμπα. Την κοπάνα. Ναι, σωστά. Ναι. Σωστά. Άρα λοιπόν αγνοείται ο Ζαμπά, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Κάποια στιγμή κάποια με ρουφιάνεψε στους δικούς μου ότι είχα κάνει κοπάνα και πήγα εγώ στην άμυνα, σκουνάμενος στο σπίτι και μου λέει ο μπάς μου, καλά ρε, εμείς σε στέλνουμε εκεί και εσύ κάνεις βόμπες. Λέω, τι έγινε, τι έκανα, καμιά βόμβα, εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια. Εγώ καμιά μπάλα, καμιά μπάσκετ παίζω και τα λοιπά, στις κοπάνες, κάνα καφέ, κάνα. Τις βόμπες, εκεί το έμαθα ότι η κοπάνα είναι σβόμπα. Λοιπόν. Οι ρουφιάνοι υπάρχουν παντού από τα αρχαία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Αυτή... Λοιπόν. Να πω το εξής. Δεν ξέρω αν το ανέφερες. Το φιλικό που μάλλον θα γίνει με τον Πανετολικό στις 15 του Ιουλίου, δηλαδή την Παρασκευή, όχι μεθαύριο, την επόμενη, θα γίνει πιθανότατα στη Νέα Μεσημβρία και κλεισμένο το θυρών. Και ενδεχομένως να μην μπορούμε ούτε καν εμείς να πάμε. Για να μεταδώσουμε ή να δώσουμε μια εικόνα ή να έχουμε ήδη να δούμε, να έχουμε και μια ίδια άποψη για το τι συμβαίνει. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν τώρα. Μεσημβρία, πρόβα τζενεράλε για το μάτς με τη Λεύσκη και κλεισμένο το θυρών. ΠΑΟΚ Πανετολικός. Καλά είναι τα ματσάκια αυτά να γίνονται, εντάξει, μια χαρά. Καλό είναι να δει και ο κόσμος κανένα ματσάκι, δεν είναι κακό. Θα μου πεις τώρα 15 Ιουλίου θα έχει κόσμο, εγώ νομίζω ότι θα είχε. Αλλά προφανώς θέλει να κρατήσει κάποια πράγματα. Κρυφά ο Λουτσέσκου. Για τον Πανετολικό δεν μπορώ να πω το ίδιο, γιατί τώρα ξεκινάει την προετοιμασία του. Οπότε ας μείνουμε στην ουσία 15 Ιουλίου εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου ΠΑΟΚ Πανετολικό στη Νέα Μεσημβρία. Φιλική αναμέτρηση, τελευταία
πριν το μάτς με τη Λεύσκη 21 Ιουλίου. Περίγραψε μας ακριβώς όμως με γαργαλιστικές λεπτομέρειες τη φάση που βγαίνει εχθές ο Κοτάρσκι και κομπανάει τον Ολιβέιρα. Όλο το σκηνικό θέλω. Κοίταξε. Πριν από το σκηνικό, καταρχήν, εγώ έτσι θέλω τον τερματοφύλακα. Ναι. Δηλαδή να μην είναι και πολύ ευγενικός. Λες και παίζει σε αγγλική σαπουνόπερα του δεκαετίας του 50. Παρακαλώ και εσείς παρακαλώ, ότι είναι αυτά που λέτε, γεια σου Λόρδε, αχ, κόμισά μου. να πιούμε ένα τσάι. Βγήκε κάπως δυναμικά ο Κοτάρσκι. Βρήκε με το γόνατό του και λίγο αγκώνα, αν είδα καλά, ήταν μακριά η φάση, τον Ολιβέιρα στην πλάτη. Έπεσε κάτω ο Ολιβέιρα. Λίγο πολύ σταμάτησαν και οι ανάσες εκείνη την ώρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή γίνεται ή εκτός? Δηλαδή τρώει κόκκινη. Μεταξύ Ασίου και Σοβαρού λέγανε στον Ολιβέιρα από τον πάγκο ότι εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Νορμάλ ήταν. Γιατί με το που πέφτει κάτω ο Ολιβέιρα, κάνει ένα σπριντ ο Γιάννης Ράλης, το λέγα και νωρίτερα στον Κώστα, πώς ήταν ο Μπεν Τζόνσον με την καλή την τόπα. Έτσι έφυγε ο Γιάννης Ράλης. Γιατί προφανώς έχει σχέση και το πρόσωπο. Δηλαδή, Ολιβέιρα, Ίγκασον, Ζίβκοβιτς, απαγορεύεται Γιώργο να τραυματιστούν τώρα που μιλάμε. Φώναζε στον δρόμο στο σπιντάρισμα, δεν θέλω ου και πήγαινε. Ναι, ωραία. Και υπήρξε μια αγωνία προφανώς για 1-1,5 λεπτό. Σηκώθηκε φανερά εκνευρισμένος ο Ολιβέιρα. Ξανακάθισε κάτω γιατί ένιωθε πόνο στην μέση και στην πλάτη. Ξανασηκώθηκε. Αποχώρησε την προπόνηση, πήγε κάτι στον πάγκο, δηλαδή δεν έφυγε από το γήπεδο και έβριζε γενικότερα. Ήταν φανερά εκνευρισμένος. Δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έπεσε πάνω το Κοτάρσκι. Να τον δικαιολογήσουμε τον Πορτογάλο λίγο, να τον δικαιολογήσουμε, θα πω εγώ. Δηλαδή, όταν έχεις περάσει ένα τέτοιο διάστημα, τόση μεγάλη ταλαιπωρία από θεραπείες κάθε μέρα και χειρουργία και να μένεις εκτός 6-7 μήνες, δηλαδή Αύγουστο. Τέθηκε νοκάουτ, πότε επέστρεψε? Μάρτιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δικαιούσε λίγο να είσαι εκνευρισμένος. Σου λέει, ρε φίλε, μην το πάθω τώρα την προπόνηση. Ναι. Από κάποιον συμπαίκτη. Αλλά ο Κοτάρσκι δεν νομίζω να έκανε κάτι το αντιαθλητικό. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, ήταν μακριά η φάση. Ήμουν στο άλλο γήπεδο, γιατί εκείνη την ώρα γινόταν ένα τουρνουά. Μάλλον δύο τουρνουά, ένα σε κάθε γήπεδο. Είχα την προσοχή μου στο γήπεδο που ήταν μπροστά μου. Η φάση αυτή έγινε στο άλλο γήπεδο, αλλά την έπιασα λίγο με την άκρη του ματιού μου. Αλλά από ό,τι έμαθα και μου είπαν και άλλοι, δεν έκανε κάτι το αντιαθλητικό ο Κοτάρσκι. Απλώς πάνω στη φάση, εντάξει, συμβαίνει. Απλώς έπεσε πάνω στον Ολιβέιρα. Δηλαδή, καλό θα είναι να μην πέσει πάνω στον Ολιβέιρα ή τον Καντουρί. Πέσε κάποιον σε κάποιον άλλον. Γιατί και ο Καντουρί δεν είναι και πλέον ήρεμος. Και ο Αγκούστο, αυτοί οι τρεις. Αυτά για τον Ολιβέιρα καλά είναι. Θα τον δούμε και το απόγευμα, φαντάζομαι. Ή ξέρεις, μπορεί καμιά φορά και ο παίκτης να πει: πονάει η μέση μου λίγο, θα καθίσω σήμερα στο ξενοδοχείο. Καλά, Νέλσον, κάτσε. Δηλαδή ψάχνουμε καμιά φορά και παίκτης αφορμή. Πώς κάναμε εμείς στο στρατό. Στην εκπαίδευση να χάσουμε. Όχι. Κανονικά έφυγε με το ποδήλατό του, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Περπατούσε κανονικά. Φαντάζομαι ότι αν έχει θέμα στη μέση. Δεν μπορείς να περπατήσεις και να κάνεις ποδήλατο. Εγώ το ξέρω, γιατί κάτι. Εδώ και τρεις εβδομάδες είμαι με αυτό το πρόβλημα. Εγώ ελπίζω να μην το ξαναμάθω, γιατί είχα ένα θέμα με το ισχύο πριν από 2 χρόνια και πραγματικά δεν υπάρχει. Εγώ την έχω ακούσει στερεοφωνικά τις προηγούμενες μέρες, γι' αυτό έλπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι δηλαδή λες ότι μένεις εκεί. Αυτά λοιπόν με τον Ολιβέιρα, αυτά με το φιλικό με τον Πανετολικό 15 Ιουλίου. Για τα διαρκεία τα είπες. Ναι. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ικανοποιεί εμένα και φαντάζομαι πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ ότι με ένα εισιτήριο βλέπεις όλα τα παιχνίδια και η διαφοροποίηση είναι ότι πέρσι δεν ήταν στο πακέτο τα knockout παιχνίδια του Conference League. Ανεξάρτητα αν μετά λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό και του είχε κλείσει η τούμπα, έδωσε η ΠΑΟΚ το δικαίωμα στους κατόχους διαρκείας να δουν αυτά τα παιχνίδια. Αλλά αν ήταν τα πράγματα normal, θα πληρώνει ο κόσμος εισιτήριο και για το μάτς με τη Midland και για το μάτς με τη Γάντι και για το μάτς με τη Marseille. Φέτος είναι εξ αρχής το πακέτο, άρα με ένα εισιτήριο διαρκείας. Στη θύρα 4 είναι και λίγο μειωμένα, λίγο όμως, 20-25 ευρώ. Στις άλλες θύρες είναι ακριβώς οι τιμές οι περσινές, ακριβώς όμως, ούτε cents παραπάνω ή παρακάτω. Με ένα εισιτήριο βλέπεις τα εντός έδρας μας κυπέλου,
Βλέπεις όλα τα προκληματικά στο Conference League, μακάρι να είναι πολλά. Ελπίζουμε να δούμε και τα μάτς των ομίλων του Conference League. Βλέπεις και Super League εννοείται, βλέπεις και Playoff, βλέπεις και τα Knockout της Ευρώπης. Πέρσι ήταν 3, μακάρι φέτος να είναι τουλάχιστον 3, μακάρι να είναι και 4. Άρα από αυτή την έννοια είναι καλά. Οι ημερομηνίες που είπα είναι σωστές, δηλαδή μέχρι 27-20 ημέρο γεμάτο. Σωστές. Ξεκινάνε μεθαύριο, δηλαδή 7 του μηνός, μέχρι 27 και μετά 27 ανοιχτά για τους υπόλοιπους. Ότι... Σωστά. Αυτό που είδα για την 4 είναι μόνο διαρκείας και τα λοιπά, αυτή η λεπτομέρεια, ότι μόνο διαρκείας θα έχει 4. Δεν το κατάλαβα. Νομίζω έγκυται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Και με τα τρία μάτς αυτή θέμα. Τη στιγμή που μιλάμε, τα τρία μάτς να είναι τρία μάτς off, ναι, τα πρώτα παιχνίδια τα τρία τη Super League. Έχει γίνει φυσικά η έφεση. Θα δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω η τιμωρία, να γίνει 4 ή να αυξηθεί το πρόστιμο, που είναι εντάξει, τσουκτερό, είναι 75.000 ευρώ. Ελπίζω στον ΠΑΟΚ ότι θα γίνουν οι αγωνιστικές 2. Ξέρω εγώ, να γίνει 1 το βλέπω δύσκολο. Ναι. Ή θα παραμείνει λοιπόν η ποινή ως έχει, ή θα υπάρξει μια μείωση είτε στο πρόστιμο, είτε στην ποινή κυκλισμένων, είτε και στα 2. Θα το δούμε. Πάντως από τον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν θα αργήσει η απόφαση. Δηλαδή δεν θα πάει Σεπτέμβριο. Άμεσα θα βγει η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Λοιπόν, αυτά και για τα εισιτήρια. Ο Ποτσετίνο και επίσημα παρελθόν τώρα από την Παρίσι Σεν Ζερμέν. Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Τώρα το αποζημίω Σάρα. Το νουμεράκι. Ο κορυφαίος προπονητής της γενιάς του Αργεντινός. Αλλά με την Παρί δεν μπλέκεις. Και ο Μπαπέ κάνει κουμάντα. Ο πρόεδρος προπονητής, παίκτης από Μπαπέ. Ο Παπέ, ναι, και 10 ξαδέρφια του Εμμύρη. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι, γύρω στον Οκτώβριο ήταν που έβγαλε τον Μέση ο Ποτσετίνο για να βάλει κάποιον άλλον. Δεν τραβούσε ο Μέση. Yeah. Και μεταξύ μας δεν είναι και ο πλέον αθλητικός πλέον, αλλά έχει άλλα χαρίσματα. Ο ξάδερφος του Εμμύρη, δεν ξέρω, Μπατζανάκης, το έγραψε το tweet. Ότι την επόμενη φορά που θα βγάλει τον Μέση, δεν θα έχουμε. Άστο, και γίνεται τώρα τρέλα, εντάξει. Yeah. Τρέλα. Λες να δούμε Μέση και Ρονάλντο Μπαρτσελόνα, γίνει κανένα τέτοιο, να πιο μουντιάλ μετά. Πιο μουντιάλ μετά. Νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω τώρα να πάρει ο Τσάβη τον Ρονάλντο, δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί η Μπαρτσελόνα έτσι. Δηλαδή, στην σύγχρονη ιστορία, ας πούμε, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη βόμβα του ποδοσφαίρου. Ναι. Να παίξουν αυτοί οι δύο μαζί σε μια ομάδα. Και από εκεί που η Μπαρτσελόνα είναι, ξέρω εγώ, για λύπηση. Εσύ είπες για την Παρί, δεν σ' άκουσα. Νόμιζα, επειδή διάβασα και τα δημοσιεύματα, ότι η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται. Ναι, για την Μπαρτσελόνα είπα, όχι Παρί. Ναι. Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Δηλαδή ο Μέση θέλει να φύγει, να πάει εκεί. Να γυρίσει, ναι, οκ. Να γίνει σκηνικό τέτοιο, μετά πιο μοντέλο. Δεν νομίζω. Καλό θα είναι, ωραίο θα είναι. Βέβαια θα είναι ωραίο. Και εμπορικά θα είναι σούπερ και αγωνιστικά θα είναι σούπερ μεταξύ μας. Βέβαια. Έχουμε το γλυκό αγόρι αυτό το βραζιλιάνικο που το ψάχνουμε. Έχουμε όμως και το άλλο το αγόρι από το Σουρινάμ. Εκείνο δεν το ψάχνουμε, ξέρουμε. Εκείνο ότι δεν θα έρθει καθόλου εκεί πέρα. Λογικά είναι στο Άμστερνταμ, ναι. Από ό,τι μαθαίνουμε. δεν θα έρθει. Μες στα κανάλια τώρα. Μάλλον. Ο Ντιέγκο. Και ξέρεις τι ωραία, τα ξέρεις. Έχουν βάρκες όλα τα κανάλια και στο Άμστερνταμ και στην Ουτρέχτη και σώσεις. Και παίρνεις μια βαρκούλα, εσύ και οι φίλοι σου. Ναι. Οι φίλες σου σου βάζουν στο κέντρο έτσι ένα μεγάλο τραπέζι με πρωινό, μεσημεριανό, ναι, και βέβαια. Τραβάει κουπί ο βαρκάρης και εσύ είσαι και μια χαρά. Πικνίκ στη βάρκα. Πλωτά, και μπαρ και άστο. Ναι. Τώρα ο Ντιέγκο λέει: πού να τρέχω εκεί τώρα, να μας βάζει ο άλλος να πηδάμε διάφορα, να τρέχουμε να. Να παίζουμε τώρα, μας τυπήσει και ένα σκοτάρισκι βγαίνοντας. Άσε ρε φίλε τώρα να. Να το Άμστερνταμ μια χαρά είναι. Παράδεισος. Θα έρθει 19 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου ταξίδι στη Σόφια, 21 παίζει. Δεν έχει ανάγκη ο Μπίσης Μπαρ. Τέλεια, ναι. Δεν έχει ανάγκη σιγά τώρα. Προπονείς και χαζά. Δηλαδή ο Μπέρι που δεν έκανε προετοιμασία ποτέ, χαζό ήταν. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά ο κόσμος καταλαβαίνω δεν έχει τόση πολύ αγωνία για τον Μπίσης Μπαρ. Δηλαδή, προφανώς ο κόσμος τον αγαπάει, οι περισσότεροι, αλλά μεταξύ μας έχει περάσει η πογιά του. Κακώς, εγώ πιστεύω ότι είναι χρήσιμο εργαλείο, αν γίνει σωστή διαχείριση. Και πέρυσι, αλλά... και πέρυσι περασμένη ήταν η πογιά του, αλλά λέγαμε πολύ σωστά, σε κάποιες πολύ φάσεις σωστά. Βγήκε ο πίσω σπαρ και ο Πάκ δεν παίζει καλά, δηλαδή τόσο ντροπή. Θα δούμε, μακάρι να γίνει έκπληξη και να ανέβει ο Μπίσε
έστω 3-4 μέρες στην Ολλανδία, αλλά τελειώνουν και οι μέρες. Σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη, ημέρα φιλικού. Και κλεισμένο το θηρόν και αυτό. Αυτό τώρα είναι επιθυμία της αστυνομίας. Δεν ξέρω γιατί και είναι λίγο, ποιο, καταλαβαίνω. Ποιο φιλικό? Το φιλικό με την Αλκμαρ αύριο. Γιατί, να μην. Γιατί έτσι θέλει η αστυνομία. Μάλιστα. Η Ολλανδική. Τώρα, γιατί το φιλικό με την Κρόνικεν να γίνει με κόσμο και το φιλικό με την Αλκμαρ να μην γίνει με κόσμο και είναι αποφασισμένοι, θέλω να πω ακόμα, και να μην αφήσουν το μάτς να γίνει οι Ολλανδοί. Δηλαδή, έχουν πει στον ΠΑΟΚ ότι αν δούμε πολύ κόσμο, μάλλον να δούμε κόσμο πέρα από τους δημοσιογράφους, τους φωτογράφους, δεν θα γίνει το φιλικό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που τη δεύτερη εβδομάδα ο κόσμος δεν θα μπορέσει να δει φιλικό τον ΠΑΟΚ. Γιατί και το φιλικό με τη Σταντάρ Λιέγης το Σάββατο επίσης είναι κυκλισμένο το θυρών. Άρα, αν δεν γίνει φιλικό με μια άλλη ομάδα Σάββατο πρωί για να μοιράσει την ομάδα Λουτσέσκου στα δύο, και αυτό να είναι ανοιχτό, δεν έχει άλλη ευκαιρία ο κόσμος να δει την ομάδα. Όσοι την είδανε με την Κρόνικεν και την Κόαχη Τίκλης την είδανε. Δεν ξέρω γιατί η Ολλανδική αστυνομία βγάζει τέτοια αγωνία. Mm. Δεν νομίζω εγώ να. Δηλαδή, έχουν γίνει φιλικά και φιλικά. Δεν θυμάμαι, Γιώργο, σε κανένα επεισόδια. Σε κανένα όμως. Ναι. Ούτε σε μισό. Αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, 12 που είμαι και στις προετοιμασίες. Άσχημο για τον κόσμο, γιατί ξέρεις, πολλοί είχαν ήδη πάρει τα ρεπό τους, είχαν βρει παρέα ότι πάμε αύριο να δούμε το ΠΑΟΚ Αλκμαρ, που είναι πιο εμπορικό σαφώς από το ΠΑΟΚ Γκρόνικεν ή από το ΠΑΟΚ Go Ahead Eagles. Αλλά έτσι έχει κατάσταση. Πρέπει και εμείς να το μεταφέρουμε στον κόσμο, γιατί θα είναι κρίμα, Γιώργο, έστω και ένας να είναι ανενημέρωτος. Ναι. Και να έρθει μες στη χαρά στο γήπεδο αύριο να δει το μάτς και να τον πούνε, αδερφέ, δεν μπορείς να μπεις στο μάτς. Είναι κρίμα δηλαδή. Γι' αυτό θα το ξαναπώ, ναι, και το απόγευμα, και αύριο θα είναι κρίμα ένας ομογενής να κάνει χιλιόμετρα, γιατί κάνουν χιλιόμετρα, 100, 200, 300 για ένα φιλικό, να έρθει και να φύγει τζάμπα. Τώρα, λοιπόν, τώρα έφαγα μια φλασιά, κλείνουμε σιγά σιγά. Mm-hmm. Ο Πασχαλάκης δεν έχει κλείσει ακόμα κάπου, ε? Όχι, δεν όχι. Μήπως έχασα τίποτα. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει. Εγώ θα στοιχημάτιζα έτσι ένα ευρώ προς Τουρκία μάλλον, με τα δεδομένα που γνωρίζω τώρα. Προς Τουρκία, ε? Αυτό, ναι, προς Τουρκία. Μάλιστα. Μακάρι να γίνει πράξη η επιθυμία του να παίξει ένα top πρωτάθλημα, ιταλικό, αγγλικό, γερμανικό, ισπανικό, αλλά μαθαίνω, χωρίς να έχω κάνει ιδιαίτερο ψάξιμο γιατί δεν με ενδιαφέρει και πολύ, ότι μάλλον προς Τουρκία θα συνεχίσει. Απλώς το κρατάει λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω, ανοιχτό, μπας και προκύψει κάποια άλλη πρόταση από κάποιο πιο εμπορικό πρωτάθλημα και πιο ανταγωνιστικό. Το καλό είναι ότι προβλήματα δεν υπάρχουν μετά την επιστροφή του Λίρατζη, του Βιερίνια, ο Κούρτης προπονείται κανονικά. Άρα από αυτό το κομμάτι, το λέγαμε και χθες, ο ΠΑΟΚ τα πάει καλά στην Ολλανδία. Δεν τα πάει πολύ καλά στο άλλο το κομμάτι, το μεταγραφικό. Ναι. Δηλαδή νομίζω αλλιώς ήταν ο σχεδιασμός τώρα μεταξύ μας, Γιώργο, και αλλιώς βγαίνει. Και καμιά φορά λίγο εγώ εκνευρίζομαι όταν από το πουθενά προκύπτουν έτσι εξηγήσεις τύπου ότι τελικά ο Ζαγόρας είναι καλός, μπορεί να προσφέρει και σαν δεκάρι και σαν εξτρέμ. Δεν μου αρέσουν αυτά που προκύπτουν εκ των υστέρων. Δηλαδή, ξέρεις, αλλιώς είναι να μου πει κάποιος από το ξεκίνημα, υπολογίζουμε τον Γιώργο Ζαγόρα για στόπερ. Είναι πολύ καλός και αποφασισμένος και με την μπάλα κάνει παπάδες, ναι. Μετά, επειδή δεν βγαίνει μια μεταγραφή, να ανεβαίνει κάποιος ποδοσφαιριστής για να. Δεν μου αρέσουν. Έτσι μεταξύ μας, κανένα λέω. Μάλιστα. Okay. Τέλος πάντων, περιμένουμε Νάρη και τέλος. Το είπα την περασμένη εβδομάδα, ναι, για τον πρώτο κύκλο μεταγραφών. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, αλλά ο ΠΑΟΚ με τη Λεύσκη σε 2 εβδομάδες από τώρα θα πάει με την ομάδα που είναι τώρα στο Apeldoorn. Συν Μπίσεσβαρ ερωτηματικό, συν Νάιρεϊ 3 ερωτηματικά. Μάλιστα. Αυτό είναι το έργο. Okay. Και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Σα αφήνω για να αποθεώσω Πάρη Τσελεπίδη. Πάρη, θες κάτι το στέριο? Θες κάτι το στέριο? Πάρη! Την καλησπέρα μου και στους δυο σας καταρχήν. Ναι, Στέργιο, σε ακούω. Πες μου. Τίποτα, μόνο να σας ακούσω θέλω. Ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ συνήθως κάνει μεταγραφές μετά το 15 Αύγουστο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Το καλοκαίρι. 30 Αύγουστο, 31 εκεί, μας αρέσει. Και 32. Έτσι δεν είναι να τα λέμε αυτό, οπότε μην αγχώνεσαι. Να είσαι καλά, Πάρη. Σας αφήνω και σας ακούω. Γεια σου, Στέργιο, σε ευχαριστούμε πολύ.